Κύριε αδερφέ μου, που και αυτό το βράδυ ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε λόγια ζωής, αδερφή. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μας οδηγεί, που μας κατευθύνει, έτσι όλους με μία καρδιά, ενωμένους, να έρθουμε να ακούσουμε και πάλι το Λόγο του Θεού. Βεβαίως είναι το Πνεύμα το Άγιο, που ο Κύριος μας χάρισε, που ήρθε μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας. Μας χάρισε την απολύτρωση των ψυχών ημών και τον ευχαριστούμε τον Θεό, καθώς είμαστε διψασμένοι και πεινασμένοι, αδερφοί, για το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό το βράδυ εύχομαι ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους, να απαντήσει σε όλα τα αιτήματα των αδερφών μου, όλα τα προβλήματα και τις ανάγκες των αδερφών μου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να διαβάσουμε από τη 1073 σελίδα και από το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής, της πρώτης επιστολής του Πέτρου. 1073 σελίδα. Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους εις Πόντρων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασία και Βυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ρατισμών του αίματος του Ιησού Χριστού, πληνθηθεί η χάρις και ειρήνη εις εσάς. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων, πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς, ήτινες με την δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό, δια το οποίο να αγαλλιάστε, αν και τώρα ολίγον εάν χρειαστεί λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Είναι η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύτιο μετέρα ούσα, παρά το χρυσίο το φθυρώμενον, διαπυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθείς έπαινον και τιμήν και δόξα, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν πιστεύοντες, όμως αγαλλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και έδοξον, απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεώς σας την σωτηρία των ψυχών, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξερεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έρθει εις εσάς. Ερευνώντες εις τίνα η οποίον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μεταταύτας δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δια αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά τα οποία τώρα ανεγκέρδισαν προς εσάς δια των κηρυξάτων το Ευαγγέλιον εις εσάς εν πνεύματι Αγίω, το αποσταλόντι από ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσι η άγγελοι να παρακύψωσιν. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Άγιο Λόγο του, αδερφοί. Μία ευλογημένη επιστολή του Πέτρου, η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, με νουθεσίες, προτροπές και αγάπη γεμάτη για τους αδερφούς οι οποίοι είναι διασπαρμένοι στα διάφορα μέρη τότε της Ασίας, στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στη Βιθανία, και θα έλεγα ότι αυτή η επιστολή απευθύνεται και σε όλους εμάς σήμερα, σε όλους τους αδερφούς οι οποίοι είναι διασπαρμένοι σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Απευθύνεται λοιπόν αυτή η επιστολή και αποκαλεί εδώ ο Λόγος του Θεού εκλεκτούς. Είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού, αδερφοί. Μην στεναχωριέσαι, μην θλίβεσαι, μην έχεις μέσα στην καρδιά σου την εντύπωση ότι ο Χριστός σε ξέχασε, αλλά γι' αυτόν είσαι εκλεκτός, διότι ο Χριστός έχισε το αίμα Του για σένα. Είσαι ένας εκλεκτός του Θεού.
αν έπεσες, αν έχεις μέσα στην καρδιά σου θλίψη, έχεις αρρώστια. Και εγώ τα ίδια πράγματα έχω. Αλλά πρώτος από όλους θα πέρασε ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί μου. Μη στεναχωριέσαι. Αν κάτι είπανε για σένα, αν κάτι δεν έγινε σωστό στη ζωή σου, αν πραγματικά έχεις πρόβλημα στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, μη θλίβεσαι, μη στεναχωριέσαι. Ο Κύριος σε βλέπει εκλεκτό, αδερφέ μου. Εκλεκτό σε βλέπει, αδερφή μου. Πήγαινε στον Κύριο το πρόβλημά σου. Είπες, Κύριε, δεν είμαι εκλεκτός σου, δεν είμαι εκλεκτής σου. Σε παρακαλώ, έλα με παρηγορήσεις. Έλα με ενδυναμώσεις. Έλα, Κύριε, στη θλίψη μου, στη στεναχώρια μου. Και ο Ιησούς Χριστός θα έρθει, αδερφή μου, διότι είσαι ο εκλεκτός του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, διότι κατά πρόγνωση του Θεού έγινες εκλεκτός δια του αγιασμού. Ο Κύριος σε αγίασε, μας αγίασε, αδερφοί μου. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Άγιοι γίνεστε, λέει, καθώς και εγώ είμαι Άγιος, λέει σε μια επιστολή του ο Απόστολος Παύλο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδερφοί μου, διότι δια του αίματος του Ιησού Χριστού εμείς αγιαστήκαμε. Βέβαια, ο Κύριος πήρε όλα τα και απάντησε όλα, σε όλα μας τα αιτήματα. Πήρε όλα τα προβλήματά μας. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί μου, είναι να μην μείνουμε σε αυτά, αδερφοί μου, μόνο, αλλά να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε τη χάρη και την αγάπη του Ιησού Χριστού στην καρδιά μας. Γιατί άνευ του αγιασμού και την ειρήνη που κατοικεί μέσα μας, δεν πρόκειται κανένας δει το πρόσωπο του Θεού. Πρέπει να προχωρήσουμε, αδερφοί. Πολλές φορές λέω, Κύριε, είμαι στάσιμος. Σήμερα δεν προχώρησα, δεν έκανα βήμα, διότι με πνίξανε οι διαλογισμοί, με πνίξανε οι έννοιες, οι φροντίδες. Ευχαριστώ τον Θεό και με κάνανε πίσω. Δεν φταίω ο Ιησούς Χριστός, εγώ φταίω. Εκεί πέρα εύχομαι άπαντες να βρούμε χάρη του Θεού. Αλλά ο Κύριος συνεχίζει όμως να μας βλέπει σαν εκλεκτούς, αδερφοί, διότι με την υπακοή και το ραντισμό του αίματος του Ιησού Χριστού, τι έγινε, έγινε χάρη σε εμάς. Έκανε χάρη ο Ιησούς Χριστός. Πέθανε και σταυρώθηκε για τις δικές σου αμαρτίες, για τις δικές μου αμαρτίες, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πούμε, αδερφοί μου, αυτό το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας, αν το αναλογιστούμε ο καθένας, όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε εκείνη την ημέρα και μας αναγέννησε, λέει, σε ελπίδα ζώσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθε μια μέρα ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μας και άλλαξε τα πάντα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου, να μην τα βάζω με τον Χριστό. Αν έχω στεναχώρια, πίκρα, να μην τα βάζω με τον Χριστό. Δεν φταίω ο Ιησούς Χριστός. Εγώ φταίω. Αλλά να μην μείνω όμως αυτό, αμέσως να πάω στον Ιησού Χριστό, να Του το δώσω, να πω, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με. Στεναχώρησα τον αδερφό μου, στεναχώρησα την αδερφή μου. Δεν έγινε κάτι σωστό στη ζωή μου. Συγχώρεσέ με, Κύριε Θεέ μου, αλλά θέλω να προχωρήσω, γιατί θέλω να απολαύσω τη Βασιλεία των Ουρανών. Θέλω να απολαύσω τη δόξα Σου, Κύριε Θεέ μου. Και καθώς βλέπουμε ότι οι μέρες περνάνε, ο καιρός λιγοστεύει, βλέπουμε ότι ο Κύριος πραγματικά έρχεται, αδερφοί μου. Θέλουμε λοιπόν να μείνουμε στον αγιασμό και στην καθαρότητα, ανεφ του οποίου, λέει, κανένας δεν πρόκειται να δει το πρόσωπο του Θεού. Αν έχω κάνει ένα βήμα προς τα πίσω ή πολλά βήματα, εγώ φταίω. Θέλω να προχωρήσω, Κύριε. Θέλω να απολαύσω τη Βασιλεία των Ουρανών. Βοήθησέ με. Είμαι αδύνατος. Κι εγώ είμαι αδύνατος, αδερφοί μου. Και όλοι νιώθουμε αυτή την αδυναμία. Αλλά εκείνο που θέλει ο Κύριος είναι όλα αυτά να Του τα δώσουμε, να τα αφήσουμε στα πόδια του Ιησού Χριστού, και Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας αναγέννησε σε ελπίδα ζωντανή δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Ήρθε κάποια στιγμή ο Κύριος και δια της Αναστάσεως Του μας ανάστησε, διότι είμαστε πεθαμένοι δια τις αμαρτίες μας. Και μας αναγέννησε, αδερφοί μου.
Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθώς λέει ο Κύριος, ότι όσοι εδέχθησαν, λέει, Αυτόν, εις αυτούς έδωσε εξουσία να ονομαστούν παιδιά του Θεού. Είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε αδερφοί του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας αδερφοποίησε με τον Ιησού Χριστό. Και έχουμε κληρονομία στον ουρανό, άφθαρτο και αμίαντο. Δεν έχουμε την κληρονομία που μας άφησαν οι γονείς μας, που μας άφησαν κάποιοι άνθρωποι εδώ στη γη, η οποία κάποια στιγμή θα καταστραφεί, θα φθαρεί, αλλά έχουμε μία κληρονομία στον ουρανό, η οποία είναι ατελείωτη, η οποία δεν έχει φθορά, η οποία είναι πεφυλαγμένη, την φυλάει ο Κύριος για τον καθένα από μας. Αρκεί εμείς να σταθούμε μέχρι το τέλος, αδερφοί, για να απολαύσουμε αυτή την κληρονομία. Με την δύναμη του Θεού, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αυτόν τον αγώνα της πίστεως, γιατί γνωρίζουμε ότι είμαστε αδύνατοι και ο Κύριος το γνωρίζει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, διότι μας άρπαξε από τα νύχια του εχθρού, από τα νύχια του διαβόλου, αδερφοί μου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πεθαμένοι για τις αμαρτίες μας, νεκροί όντες. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, αλλά τώρα ζούμε, αδερφοί μου, και είμαστε ευγνώμονες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έξω ο κόσμος, αδερφοί μου, το ξέρουμε πολύ καλά και το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας, ότι δεν έχουν Θεό, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι για να βρουν λίγη χαρά στη ζωή τους είναι μάταιο. Μάταιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προχτές συζητάγαμε με μία κοπέλα, η οποία την έφερε ο Κύριος στο δρόμο μας 15 χρόνια, αραβωνιασμένη αυτή η κοπέλα, με κάποιον άνθρωπο. Την ταλαιπωρεί 15 χρόνια αυτός ο άνθρωπος. Τελικά την άφησε έγκυος, δεν ξέρουμε τι της υποσχέθηκε, και δυστυχισμένο, ένα δυστυχισμένο πλάσμα. 38-39 χρονών εκεί πέρα, χωρίς καμιά ελπίδα. Δεν ξέρω, λέει, αν θα με παντρευτεί. 15 χρόνια, λέει, με ταλαιπωρεί. Και μας έδωσε ο Κύριος την ευκαιρία να της μιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι από τα θαύματα που κάνει ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί μου. Είχα μια εφημερίδα μαζί μου, μια Καινή Διαθήκη. Της λέω, διάβασε, λέω, την Αγία Γραφή. Διάβασε το Ευαγγέλιο, να δεις τι χαρά θα σου δώσει ο Κύριος, τι ειρήνη θα φέρει στη ζωή σου. Και όχι μόνο, αλλά και ελπίδα, διότι υπάρχει Θεός. Αφήσει το πρόβλημά σου και να προσευχηθείς ο Κύριος να κάνει αποκατάσταση στο πρόβλημα αυτό. Λέει, τι να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ποια εκκλησία πηγαίνετε, της είπαμε σε ποια εκκλησία πηγαίνουμε. Λέω, αν θέλεις και εσύ μπορεί να πας, έχεις εκκλησία και στη γειτονιά σου στο Μενίδη. Μου λέει, σε ποιο μέρος? Λέω, στο τάδε μέρος. Μα λέει, στο τάδε μέρος, λέει, πηγαίνει ο θείος μου. Σε αυτή την εκκλησία πηγαίνει ο θείος μου. Είναι ο αδερφός του πατέρα μου, ο οποίος τα ίδια λόγια μου λέγει και εκείνος. Αλλά εγώ, λέει, δεν άκουγα. Και τώρα, λέει, την έπαθα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάθει, αδερφοί μου. Είναι παρεδεδομένοι στον εχθρό της ψυχής, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα πάω, λέει. Θα πάω, θα επισκεφθώ, λέει, αυτό το Νίκον που πηγαίνει και ο θείος μου, ο οποίος μου μιλάει τόσα χρόνια. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί μου. Αυτά τα ωραία κάνει ο Θεός, αδερφοί μου. Αυτές τις ωραίες συναντήσεις κάνει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Αρκεί ο άνθρωπος να ανοίξει την καρδιά του. Φανταστείτε, αδερφοί μου, να ερχόμαστε στην εκκλησία, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, να μας επισκέφτεται και η καρδιά μας να είναι κλειστή. Και να γίνεται αυτό κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή, να ερχόμεθα να είναι η ευλογία, να κατεβαίνει ο ουρανός και εμείς να φεύγουμε με την καρδιά μας γεμάτη στεναχώρια και θλίψη. Και να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και να τα βάζουμε τους αδερφούς μας, και όχι μόνο, αλλά και να τα βάζουμε και με τον Θεό. Και το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Για μένα δεν έκανε τίποτα ο Θεός.
δεν απάντησε στο πρόβλημά μου. Και προχτές δεν θυμάμαι με ποιον συζήταγα, με μια αδερφή εδώ πέρα. Της λέω, τι έγινε, λέω, ο σύζυγός σου, ο αδερφός, λέω, τι έγινε. Δεν τον βλέπω, λέω, έχω καιρό, λέω, να τον δω. Α, μου λέει, έφυγε. Δεν ξανάρχεται. Λέω, γιατί, λέω, αδερφή, δεν έρχεται. Γιατί έφυγε. Α, λέει, δεν απάντησε, λέει, ο Θεός, λέει, στο αίτημά του. Λέω, καλά, για το αίτημά του ερχόταν, λέω, στην εκκλησία τόσο καιρό, τόσους μήνες. Ε, ναι, λέει, εντάξει. Λέω, ο Θεός να τον ελεήσει, λέω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολλοί έρχονται να πάρουν τα αιτήματά τους, όπως αυτός ο νέος που ακούσαμε. Η Βασιλεία των Ουρανών, Κύριε. Ναι, αλλά για τη Βασιλεία των Ουρανών όμως, για να μπει στη Βασιλεία έχει και κόστος. Έχει κόστος, αδερφή, η Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να έχεις η καρδιά σου να συντριφτεί, να ταπεινωθείς εκεί στα πόδια του Ιησού Χριστού, να περάσεις κάτω από το σταυρό του Γοργοθά, να νιώσεις το αίμα του Ιησού Χριστού να πέφτει απάνω σου, να σε καθαρίζει. Αν δεν έχεις καθαριστεί, αν δεν έχεις αγιαστεί, αν μέσα στην καρδιά σου έχεις πικρία, αν έχεις στεναχώρια, θλίψη, μια αμαρτία και δεν την έχεις δώσει στον Κύριο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό, δια τον οποίον, λέει, αγαλιάστε. Όταν έρθει ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος νιώθει αγαλίαση, νιώθει ειρήνη, νιώθει χαρά. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό είναι ενέργημα, αυτά είναι τα ενεργήματα του Πνεύματος του Αγίου. Και προχωράμε, αδερφοί μου, εδώ από δόξα σε δόξα, καθώς ο Κύριός μας. Πρέπει, αδερφοί μου, να μετανοήσουμε. Αναγνωρίζω ότι όλοι μας έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε ανάγκες, γιατί είμαστε άνθρωποι, αδερφοί. Όπως είναι η καρδιά η δικιά σου, είναι και η δικιά μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν δεν μετανοήσουμε, αδερφοί μου, αν δεν επιστρέψουμε, αν δεν εξετήσουμε τον Θεό, τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, θα έλεγα ότι μάταια ερχόμαστε. Μάταια είναι όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν φανερωθεί λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τον οποίον δεν το βλέπουμε, αλλά τον αγαπάμε. Δεν το βλέπουμε τον Ιησού Χριστό. Βεβαίως έρχεται ο Κύριος μέσα από οράματα, έρχεται μέσα από ενύπνια, μέσα στην Εκκλησία Του νιώθουμε την παρουσία Του, νιώθουμε το χέρι Του, νιώθουμε την αγάπη Του. Όλα αυτά τα νιώθουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πιστεύοντας, λέει, σε αυτόν τον Κύριο, ότι έρχεται η αγαλίαση και η χαρά ανεκλάλητο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και απολαμβάνουμε τη σωτηρία των ψυχών ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι απόλαυση στον άνθρωπο να γνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός εκείνη την ημέρα που θα έρθει να τον παραλάβει, θα ζήσει αιώνια μαζί του. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλοί λοιπόν εξερεύνησαν και εξήρτησαν τον Κύριο. Οι προφήτες, οι παλαιοί αυτοί της Παλαιάς Διαθήκης, οι άνθρωποι όλοι αυτοί τον εξεζήτησαν, αλλά δεν είχαν τη χαρά να τον δουν τον Κύριο. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί εμείς την απολαμβάνουμε αυτή τη χαρά. Σήμερα την απολαμβάνουμε το Λόγο του Θεού. Τη χαρά αυτή μέσα από τις γραφές, οι οποίες μαρτυρούν τα πάθη του Ιησού Χριστού μέσα στη δόξα Αυτού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφοί μου. Ο Κύριος είναι δίπλα σου. Ο Κύριος είναι κοντά σου. Δεν έχεις παρά να του πεις, Κύριε, έλα πιάσε μου το χέρι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάποια στιγμή μια αδερφή αγαπητή και ευλογημένη έλεγε, Χριστέ μου, είμαι μόνη μου. Είμαι μόνη μου, Κύριε. Δεν έχω κανένα δίπλα μου. Οι πάντες με καταλείψανε. Σε παρακαλώ, Κύριε, βάζω ένα μαξιλαράκι κάτω, έλα να γονατίσεις και εσύ μαζί μου, να συμπροσευχηθείς μαζί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ερχόταν η παρουσία του Θεού.
Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί το έχω νιώσει κι εγώ αυτό. Καθώς γονάτιζα εκεί το πρωί, τα πρωινά, έλεγα «Κύριε, θέλω να νιώσω την παρουσία Σου. Θέλω να νιώσω ότι πραγματικά με ακούς αυτή την ώρα. Ότι η προσευχή μου δεν πάει χαμένη, αλλά η προσευχή μου θέλω να φτάνει μέχρι τον ουρανό». Και ο Κύριος τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Άνοιγε τα πνευματικά μου μάτια και έβλεπα το ταβάνι να φεύγει και η δόξα του Κυρίου να φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τα οποία λέει όλες αυτές οι επαγγελίες, όλες αυτές οι δόξες προς τιμή του Ιησού Χριστού ανεγκέρδισαν, λέει, σε εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύτεται, αδερφοί, στην Εκκλησία Του, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μάλιστα λέει, «Επνεύματι Αγίω, το οποίο αποστέλλεται», λέει, «από τον ουρανό». Δεν έχουμε παρά να ανοίξουμε την καρδιά μας στο Λόγο του Θεού, αδερφοί μου, στο Πνεύμα το Άγιο, στην εξήτηση του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος θα έρθει στη συνάντησή μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ο Κύριος είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Δεν έχεις παρά να απλώσεις το χέρι σου, να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις «Κύριε, έλα και σε μένα. Έλα, σε έχω ανάγκη αυτό το βράδυ. Θέλω να νιώσω την παρουσία Σου. Θέλω, Κύριε, να με γεμίσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Θέλω, Κύριε, όλα μου τα αιτήματα να τα απαντήσεις. Το γνωρίζω ότι είμαι αδύνατος, το γνωρίζω ότι η καρδιά μου είναι ταλαιπωρημένη, ότι έχω θλίψη, ότι δεν έχω χαρά, αλλά έλα εσύ, Κύριε, να με γεμίσεις με την παρουσία Σου». Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και πιστεύω ότι ο Κύριος αυτό το βράδυ θα έρθει προς συνάντησή μας. Αμήν.